Φαντάζομαι ήταν μεγάλη χαρά σας σήμερα που ήρθατε εδώ και δώσατε δώρο σε όλα τα παιδάκια. Είναι όντως μεγάλη χαρά, πιο πολύ συγκίνηση. Είναι ένας μύθος που πρέπει να διατηρηθεί για τα παιδιά. Και πιστεύω ότι κάθε φορά που εμφανίζεται αυτός ο μύθος, σκορπίζει όλο τον κόσμο με ελπίδες. Και έτσι πρέπει να ζούμε, την ελπίδα. Στα ματάκια των παιδιών θα είχατε πολλά σήμερα. Ναι, ακριβώς, γιατί επειδή προέρχομαι από αυτό το χώρο, όντως είδα πολλά, αλλά όλα βγάζανε ένα σπινθήρα έτσι χαρούμενο σήμερα. Εύχομαι όλη τη ζωή να είναι έτσι χαρούμενοι και να προχωρήσουν με ψηλά το κεφάλι. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ένα, εκτός από ένα ξεχωριστό χαμόγελο, έχουν και μια ιδιόμορφη τάση. Να λένε πάντα την αλήθεια με τα μάτια τους. Και αυτό μας ευχαριστεί. Σου πω κάτι. Έλα. Θα πάμε στο σπίτι μας. Θα πάμε και στο σπίτι μας. Ένα μήνυμα έδωσαν τα παιδιά. Ελπίδα και προσπάθεια. Όλα τα εμπόδια ξεπερνιόνται. Ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει η ζωή. Αν θέλετε να βοηθήσετε την ΕΛΕΠΑΠ, να σας πούμε ότι βρίσκεται στο Παγκράτη, στην οδό Κόνωνος, αριθμός 16, να επαναλάβω, στο Παγκράτη, στην οδό Κόνωνος, αριθμός 18. 16, με συγχωρείτε, 16. Πριν κλείσω την εκπομπή, να σας πω ότι αύριο θα έχουμε ένα special επαυτοφόρο. Τα Χριστούγεννα του Κώστα Σπυρόπουλου στο Κελκής. Ποιος είναι ο Κώστας ο Σπυρόπουλος? Ο φαντάρος της εθνικής μας στάρ, της Αλίκης κλπ. Ναι, αυτός. Και του Σάκη του Ρουβά. Ποιος είναι ο Ρουβάς? Ο Ρουβάς. Ναι. Το πουλάκι μου ο Ρουβάς, ο Σάκης μας, είναι στα Γιαννιτσά. Ο συνάδελφος Δήμος Βερίκιος, ο αθεόφοβος, πήγε και τους έπιασε επαυτοφόρο στα στρατόπεδα που υπηρετούν. Ντυμένοι στο χακί, μιλούν για όλα. Για λούφες, για τη ζωή τους στο στρατόπεδο, τις σχέσεις τους με τους άλλους φαντάρους, τις θαυμάστριές τους, τους συναδέρφους τους εδώ. Δεν με έχουν ξεχάσει οι θαυμαστριές μου. Κώστα, την έμαθε στην φανταρίστικη διάλεκτο. Τζάμι. Στην προσγείωσή μου παραδόθηκα. Τα παιδιά είναι γλυκύτατα όλα. Μη χάσετε αύριο το επαυτοφόρο. Καληνύχτα σας.